Αντένα ίσον διασκέδαση. Παιχνίδι. Πρόκληση στη τύχη. Χειμώνας και φιού φέτος με τα παιχνίδια και τα σόου που αγαπήσατε, αλλά και με τις νέες και φάτες φιλόδοξες παραγωγές που σίγουρα θα γίνουν νούμερο ένα επιτυχίες. Κοντά σας λοιπόν ανανεωμένος, τροφός της τύχης. Ασυναγώνιστο Τσάο Αντένα. Αχτύπητο Χάρι Κλίν Σόου. Και ολοκένουργια, μοντέρνα και φάτα τα νέα τηλεπαιχνίδια του Αντένα. Το παιχνίδι του γάμου. Σούπερ μάρκετ. Κάνε ό,τι κάνει. Αντένα. Το νούμερο ένα στη διασκέδαση. Ο Αντένα, πάντα πρώτος στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία, με τις πιο δημοφιλείς, έγκυρες και αντικειμενικές εκπομπές που αγγίζουν τη σύγχρονη πραγματικότητα, τον παλμό της εποχής και τα πιο καυτά προβλήματα του σήμερα. Πρωινός καφές. Πού θα διασκεδάσετε? Ένα μεγάλο δίλημα, καριέρα, οικογένεια. Είμαστε ένας ολόκληρος θίασος από 100 άτομα. Καλημέρα Ελλάδα. Αργότερα θα δούμε τι σημαίνει να είσαι ρεπόρτερ που προσπαθείς να κάνεις τη δουλειά σου. Αυτά και άλλα. Ήταν λοιπόν ξάφνιασμα πραγματικό για όλους μας. Η άλλη που μας απασχολεί αυτές τις ημέρες είναι η δολοφονία κύκνων από κυνηγούς. Made in Greece. Μόλις πριν από 5 ημέρες επευλήθη η εσχάτη των ποινών. Και εγώ θα ζητήσω να πάρω εκδίκηση, αλλιώς. Απόψε με τον Terence Quick. Δεν υπάρχουν συνθέτες να γράψουν κάτι καλύτερο. Τι ρόλο λοιπόν παίζει αυτή η γυναίκα στη ζωή σας? Προφίλ. Πρώτον, υπήρξε αμφισβήτηση του αδιάβλητου. Τι είναι εκείνο το οποίο μου εγγυάται ότι εσείς αυτή τη φορά με αυτό που ξεκινάτε θα είστε συνεπείς? Τέλος εποχής. Τα σκάνδαλα, ο τύπος, το μαύρο χρήμα, η τιμή της πολιτικής. Ακόμα οι εκπομπές που ετοιμάζουν η Γιάννα Κανέλη και ο Γιάννης Πρετεντέρης. Αντένα. Ψυχαγωγία και ενημέρωση στην κορυφή της επιτυχίας. Κάθε μέρα, κάθε ώρα τα γεγονότα τρέχουν. Ο Αντένα είναι εκεί. Πάντα πρώτος, αντικειμενικός, έγκυρος. Πάντα στο επίκεντρο της είδησης, στην καρδιά των εξελίξεων, με την πείρα της γνώσης, το θάρρος των ρεπόρτερ, των ανταποκριτών και των τεχνικών του. Οι ειδήσεις του Αντένα. Η πιο γρήγορη κάλυψη. Οι καλύτεροι newscasters. Οι μεγάλες αποκλειστικότητες. Αντένα. Και φέτος, η είδηση. Θυμάστε αυτό.